Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Είναι τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού μέσα από το YouTube του Telesport.tv. Κρούση για τον Ματί Καμαρά. Ετοιμάζεται να κάνει η Νάπολη σύμφωνα με το τούτο Mercato Web από την Ιταλία. Θυμίζουμε ότι ο Άσος από την Γουινέα έχει ήδη βρει μανατζερική στέγη, την Base στην Αγγλία, έχοντας μάλιστα ως Έλληνα εκπρόσωπο τον Σάκη Τζίκα, ο οποίος είχε εμπλακεί στη μεταγραφή του Ναμπί Κεϊτά από τη Ρεάλ Μαδρίτης στον Ολυμπιακό. Βεβαίως, θυμίζουμε ότι ο Καμαρά είχε αρκετά προβλήματα όσον αφορά το θέμα με το ποιος θα τον εκπροσωπεί ως μάνατζερ. Υπήρχε πρόβλημα με τον προηγούμενο, τον Πιέρ Ισά. Από εκεί και πέρα, και όσον αφορά τους ερυθρόλευκους και την προετοιμασία τους για την έναρξη των play-off, θυμίζουμε στις 7 η ώρα το απόγευμα οι ερυθρόλευκοι θα κοντραριστούν με την ομάδα του Άρη για την πρώτη αγωνιστική των play-off. Ο Πέτρο Μαρτίνς δεν αντιμετωπίζει προβλήματα και όλα δείχνουν πως θα παρατάξει την καλύτερη δυνατή ομάδα προκειμένου να ξεκινήσει με το δεξί, βεβαίως τις υποχρεώσεις του στην τελική ευθεία για την κατάκτηση του 47ου πρωταθλήματος, αλλά βεβαίως περιμένει και τι θα συμβεί με το κύπελλο Ελλάδος εκεί που υπάρχουν οι δύο ημιτελικοί με τον ΠΑΟΚ, άγνωστο πότε θα γίνουν, ελέγχο της ευρωπαϊκής συμμετοχής του ΠΑΟΚ στο UEFA Conference League. Τέλος, και όσον αφορά το θέμα του Ρεμί Καμπελά, οι ερυθρόλευκοι έχουν ανοίξει διάφορες επικοινωνίες με τον ποδοσφαιριστή, ο οποίος για το επόμενο τρίμηνο και καθώς έμεινε ελεύθερος από την Κρασνοντάρ, θα συνεχίσει την καριέρα του στην Σεντετιέν για το τελευταίο τρίμηνο.